Εν μέσω του κύματος ακρίβειας αλλά και του λεθρό σοκ, στους λογαριασμούς ρεύματος, νέο σοκ περιμένει τους δημότες του Ηρακλείου από τις αυξήσεις φωτιά στους λογαριασμούς του νερού, οι οποίες κυμαίνονται από 20 έως 25%. Αλλάζει και ο τρόπος πλέον τιμολόγησης. Θα έχουμε ένα πάγιο 7 ευρώ το μήνα. Και από εκεί πέρα θα χρεώνεται το πρώτο κυβικό. Είναι μια διαφορά, κύριε Βουρεξάκη, θα πούμε. Είναι, δυστυχώς, ειλικρινά σας μιλάμε και εμάς έχουμε τις μεγάλες αυξήσεις της ΔΕΗ και πραγματικά ήταν δύσκολη η θέση μας. Αλλά ειλικρινά δεν βγαίνει. Είναι ΔΕΗ, είναι ρεύμα. Είναι καύσιμα. Είναι καύσιμα. Όλα αυτά μας βάζουν αυτούς τους φόρους για να μας μειώσουν τη σύνταξη. Για όνομα του Θεού, δηλαδή αυτά είναι καραγκιοζουλούκια. Να πούμε τι, με τις αυξήσεις. Απλώς όπως λέει μας κοροϊδεύουν. Αυτά είναι. Ορίστε, δεν έχω πληρώσει ποτέ μου πάνω από 120 ευρώ. 177. Να κυνηγάς τον βουλευτή όπου τον ευρύς, ανεξαρτήτου κόμματος. Αυτή τις βγάζομαι για να δουλεύουν για μας, όχι να είναι σβάρος μας. Κακώς τα βάζουν. Πώς θα ανταπεξέλθει ο κόσμος. Ο κόσμος τώρα, εγώ πήγα στη λαϊκή και λες και ήτανε μετρημένοι με τα δάχτυλα. Ο κόσμος δεν έχει τώρα ούτε να ψωνίσει. Για παράδειγμα, πολίτες που καταναλώνουν 36 κυβικά το εξάμηνο θα πληρώνουν 65 ευρώ από 55 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ παραπάνω. Κακώς αυξάνεται. Κακώς το αυξήσανε. Όπως ήταν και πριν, να είναι και τώρα. Γιατί να το αυξήσουν. Ένας συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει 600-700 ευρώ, σε 10 μέρες δεν έχει φράγκο. Ψάχνεται να βρει δανεικά να περάσει. Δεν φτάνουν, τα λεφτά είναι λίγα. Αυξήνεται λοιπόν αυτό που λέει η ΔΕΗ, πόσο, ναι, και η ΔΕΗ, και πώς θα περάσει ο κόσμος. Για αυξήσεις που οφείλονται στο μεγάλο κόστος ενέργειας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν οικονομικές ελαφρύνσεις προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης. Άμα θες 3-3,5 εκατομμύρια ετησίως στη ΔΕΗ και έχουμε μια αύξηση του 30%, μόνο 1 εκατομμύριο παραπάνω θα χρειαστούμε για τη ΔΕΗ στο 2022. Άμεσα θα υπάρξει ελάχιστη αύξηση και στα δημοτικά τέλη. Ζήτημα για το οποίο δόθηκε μάχη από τις 5 παρατάξεις της αντιπολίτευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες αυξήσεις στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη του 2022, όπως είχε εισηγηθεί η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή, καθαρά και μόνο διαχειριστικά, προτίμησε να μετακυλήσει ουσιαστικά αυτό το κόστος στους συνδημότες μας. Εμείς αντιπροτείναμε μαζί με τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης που αποτελούμε και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής και ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής πρότασης όσον αφορά τους οικονομικούς συντελεστές. Που έχοντας όμως ως κυρίαρχο το ότι δεν θα επιβαρυνθούν περισσότεροι συνδημότες μας. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, μιλάμε για τι αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη, να καταλάβουν και οι δημότες. Ξεκινούσαν από 20 μέχρι 80% σε κάποιες ειδικές κατηγορίες. Οι 5 παρατάξεις αντιπολίτευσης πίστευαν ότι οι δημότες δεν πρέπει να επιβαρυνθούν επιπλέον φόρους για τα ανταποδοτικά, αλλά αυτά τα έξοδα να καλυφθούν από τα έσοδα του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ήθελε όλα να τα μεταφέρει στους δημότες και εκεί υπήρχε το πολιτικό σημείο της σύγκρουσης. Τελικά επικράτησε και με την τελική απόφαση της αποκεντρωμένης η πρόταση της Δημοτικής Αντιπολίτευσης. Η αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης δικαιώσε την πρόταση της αντιπολίτευσης, εξέλιξη που σημαίνει ότι θα κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα οι αυξήσεις των δημοτικών τελών. Νομίζω ότι δικαιώθηκαν οι πολίτες. Οι παρατάξεις απλά κάναμε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε τα τέλη σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό που λείπει από το Δήμο Ηρακλείου είναι η αδυναμία συνεννόησης. Και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε συνεννοηθεί. Αλλά δεν είναι ευθύνη των 5 παρατάξεων που διαφώνησαν. Και τώρα η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Όλοι μαζί να σχεδιάσουμε την καθαριότητα της πόλης και να ρίξουμε και το κόστος ενδεχομένως.